Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν τέρμα σε μια 17χρονη διαμάχη σχετικά με τις επιδοτήσεις των αεροσκαφών. Η ανακοίνωση έγινε στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο πρόεδρος Biden συναντήθηκε με τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ursula von der Leyen και Charles Michel αντίστοιχα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναστείλουν τους δασμούς για 5 χρόνια από τις 11 Ιουλίου. Ένα σαφές σημάδι ότι οι σχέσεις βελτιώνονται. Η συμφωνία που πετύχαμε τώρα ανοίγει πραγματικά ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση μας, γιατί μεταβαίνουμε από δικαστικές διαφορές στη συνεργασία στα αεροσκάφη και του μετά από σχεδόν 20 χρόνια διαφωνιών. Είναι η μεγαλύτερη εμπορική διαμάχη στην ιστορία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τον Οκτώβριο του 2019, η Ουάσιγκτον επέβαλε δασμούς αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίπεινα για τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Airbus. Ένα χρόνο αργότερα, οι Βρυξέλλες απάντησαν στις αμερικανικές επιδοτήσεις που δόθηκαν στην Boeing. Ωστόσο, οι δασμοί για χάλιβα και αλουμίνιο εξακολουθούν να ισχύουν. Οι δύο πλευρές όμως συμφώνησαν να επιλύσουν το ζήτημα εντός κάποιων μηνών. Συμφωνήθηκε επίσης ένα κοινό Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας, το οποίο στόχο έχει στην καταπολέμηση της αυξανόμενης τεχνολογικής δύναμης της Κίνας. Ο Τζο Μπάιντεν δεν παρευρέθηκε στη συνέντευξη τύπου, αλλά εξέφρασε την προθυμία του να συνεργαστεί για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η καλύτερη απάντηση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές είναι να έχουμε μια κατάσταση όπου οι οικονομίες μας αναπτύσσονται και μεγαλώνουν μαζί και αναπτύσσονται ακόμα με βάση τις αξίες που μας ενώνουν πρώτα απ' όλα. Η υπεράσπιση των κοινών δημοκρατικών αξιών ήταν επίσης υψηλή, ιδίως εν ώψη της συνάντησης του Προέδρου Biden την Τετάρτη με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μερικούς άλλους εταίρους είναι σημαντικό όχι μόνο να αντιδράσουμε όταν αντιμετωπίζουμε αυταρχικά και απολυταρχικά καθεστώτα που προσπαθούν να μας ασκήσουν πιέσεις, είναι σημαντικό να έχουμε μια προληπτική στρατηγική για την προώθηση των αξιών μας και την υπεράσπιση των συμφερόντων μας. Η μεγάλη συνοδεία του Προέδρου Biden έφυγε από τις Βρυξέλλες αφήνοντας κατά μέρος τις εντάσεις της εποχής του Τραμπ, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορές που θα παραμείνουν.